ο Έλλον Μασκ προειδοποίησε του χρήστε του Twitter ότι το μέσο κοινωνική δικτύωση προχωρεί στο κλείσιμο λογαριασμών, που ήταν ανενεργή εδώ και μερικά χρόνια. Όπω ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του, καθαρίζουμε λογαριασμού που δεν έχουν καθόλου δραστηριότητα εδώ και αρκετά χρόνια, οπότε πιθανότατα θα δείτε μείωση του αριθμού των ακολούθων αργότερα απαντώντα σε tweet του προγραμματιστή βιντεοπαιχνιδιών, Τζον Κάρμακ, ο οποίο ανησύχησε για χονδρική διαγραφή περιεχομένου από ανενεργού λογαριασμού στη διάρκεια τη εκαθάριση, το αφεντικό του Twitter είπε ότι οι λογαριασμοί θα αρχιοθετηθούν. Ο Μάσκ δεν διευκρίνησε το πλήρε εύρο τη εκαθάριση, ούτε έδωσε λεπτομέρειε αναφορικά με το πόσο καιρό ένα λογαριασμό θα πρέπει να είναι αδρανή, προκειμένου να αρχιοθετηθεί. Επίση, δεν είπε αν οι άνθρωποι θα μπορούσαν να ενεργοποιήσουν ξανά του ανενεργού λογαριασμού του. Όπω είπε, είναι σημαντικό να ελευθερωθούν ονόματα χρηστών. Σύμφωνα με την τρέχουσα πολιτική ανενεργών λογαριασμών του Twitter, οι χρήστε θα πρέπει να συνδέονται τουλάχιστον μία φορά κάθε 30 ημέρε, διαφορετικά κινδυνεύουν να αφαιρεθούν οριστικά. Σύμφωνα με την παλιά πολιτική, οι ανενεργοί λογαριασμοί συνήθω διατηρούν τα ονόματα χρήστη του και οι χειρισμοί του δεν διατίθενται σε ενεργού χρήστε.